καλημέρα, πάει στη Γερμανία. Θέλουμε να σας συστήσουμε ένα μαχητή της ζωής, ένα συμπολίτη μας που δίνει για τρίτη φορά μάχη με τη λευχαιμία και μας καλεί να τον στηρίξουμε για να πετύχει το hat-trick, ώστε να επιστρέψει στην οικογένειά του και να αγκαλιάσει ξανά με αισιοδοξία το μικρό του γιο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Φίλιππο Αθηναδόρου. Σας χαιρετώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Φίλιππε μου, σου ευχόμαστε καταρχάς σιδερένιος, να πάει καλά αυτός ο κύκλος χημειοθεραπείων, αντιλαμβάνω, που κάνεις τώρα στη Γερμανία. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για σένα, για να καταλήξουμε στο τι θα έχουμε την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα στην Λεμεσό. Για τρίτη φορά μάχη με την λευχαιμία. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να επιστρέψεις στην Κύπρο, να αγκαλιάσεις το γιο σου. Όμως αυτή η μάχη πάει εδώ και 10 χρόνια, οι προσπάθειες που γίνονται. Βγαίνεις νικητής, δυστυχώς όμως προκύπτουν ζητήματα. Είσαι εδώ τώρα, παλεύεις ξανά. Το έχω πει εγώ, hat-trick, έτσι. Τριπλό σκορ για να επιστρέψεις. Πότε ήταν η πρώτη φορά που διαγνώστηκες με λευχαιμία? Διαγνώστηκα με λεμφωμά, που είναι ένα είδος λευχαιμίας, πριν 9 χρόνια. Mm-hmm. Τότε έκανα ένα χρόνο χημειοθεραπείας στην Κύπρο και ήμουν καλά. Τώρα, μετά από 9 χρόνια, εμφανίστηκε ένα νέο είδος, μια οξία λευχαιμία μυελού. Και τώρα βρίσκομαι Γερμανία, έκανα μεταμόσχευση γιατί χρειαζόταν. Δότης μου ήταν ο αδερφός μου. Και τώρα εμφανίστηκε κάτι άλλο μετά την μεταμόσχευση που προσπαθούμε ξανά με χημειοθεραπείες να καμψούμε και να βγούμε νικητές. Ναι. Και σου στέλνουμε όλη μας τη θετική ενέργεια, Φίλιππε. Και εσύ τώρα, επειδή η αλήθεια να λέγεται ότι είσαι μακριά από την οικογένειά σου, τη σύντροφο και το παιδί σου, είναι μαζί σου η μητέρα σου, σωστά? Σωστά, είναι η μητέρα μου εδώ. Αρχικά είχα κάνει 160 μέρες εδώ. Μου δώσανε 2 εβδομάδες, κατέβηκα στην Κύπρο. Είδα το μικρό μου γιο και τη σύντροφό μου και επέστρεψε για τις θεραπείες. Ναι. Και η αλήθεια λέγεται ότι το κράτος στηρίζει. Ναι. Ναι. Φίλιππε μου, και στηρίζει το κράτος, τα νοσήλια, ό,τι χρειάζεται. Αλλά όλα τα έξοδα και της μητέρας σου και όσοι είναι μαζί σου τρέχουν, έτσι, και δεν καλύπτονται. Εσύ δεν επαιτείς, δεν κάνεις έρανο. Κάνεις όμως την πρώτη σου προσωπική έκθεση φωτογραφίας. Βλέπουμε έτσι και φωτογραφίες που είναι υπέροχες πραγματικά. Στην Λεμεσό, πες μας έτσι λίγα λόγια γι' αυτό. Πώς μπορούν συμπολίτες μας και να περάσουν όμορφα, να δουν τις φωτογραφίες σου, έχει και ένα street party. Πώς μπορούν να βοηθήσουν? Λοιπόν, αυτή την Κυριακή στο Exhibit 8, που είναι κοντά στη Σαριπόλου, θα είναι τα εγγένεια της εκθέσης, όπου θα στηθεί ένα street party από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 11 τη νύχτα. Ο κόσμος, αν μπορεί να επισκεφτεί την έκθεση, είτε να πάρει φωτογραφία, είτε να απολαύσει ένα ποτό, θα απολούνται κάποια κοκτέιλ και κρασί, ζεστό. Επίσης, θα υπάρχουν κάποια φαγητά, street foods, που θα μπορεί να αγοράσει, και κάποια postcards, που είναι πιο μικρές φωτογραφίες, ώστε να υπάρχουν πολλές επιλογές. Ο καθένας να μπορεί να βοηθήσει όπως ναι. μπορεί. Μπορούν να αγοράσουν και φωτογραφίες, Φίλιππε, ή είναι μόνο μέσα έτσι από το street food κλπ? Εννοείται. Ναι. Θα μπορούν να αγοράσουν, να βάλουν παραγγελία εκείνη την ώρα, ανάλογα με τα size και τις τιμές, να διαλέγουν φωτογραφία, και θα μπορούν και φωτογραφίες. Και την επόμενη μέρα θα είναι εκεί, έτσι, η έκθεση? Την επόμενη μέρα θα είναι απλά ανοιχτή έκθεση για τον κόσμο. Όποιος δεν μπορεί να πάει την Κυριακή, θα είναι ανοιχτά από τις 10 μέχρι τις 2 το πρωί, μέχρι τις 1 το πρωί, και από τις 2 μέχρι τις 11 το νύχτα. Μάλιστα. Λοιπόν, και Φίλιππε μου, ακριβώς επειδή ήδη ρωτάνε και συμπολίτες μας τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο πώς μπορούν αλλιώς να βοηθήσουν, αν δεν μπορούν να είναι στην έκθεση, θα ενδεχομένως να μπορούν να κάνουν και αγορές των φωτογραφιών, διότι αντιλαμβάνουμε ότι δεν μιλάμε για έρανο, που χρειάζονται άδειες κλπ. Αλλά υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος να συνδράμουν? Έχω ετοιμάσει τον κατάλογο της έκθεσης, όπου θα είναι όλες οι φωτογραφίες πάνω.
Όποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου Μάλιστα. και μέσω email θα του στέλνω τον κατάλογο, να επιλέγει μια φωτογραφία και να βάζει την παραγγελία του. Μάλιστα. Φίλιππε μου, τώρα έτσι πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Δεν ξέρω αν θα ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος χημειοθεραπείων. Θα είσαι μακριά από την οικογένεια. Δύσκολες μέρες. Η αρχή όμως, η ουσία είναι να γίνεις καλά και να επιστρέψεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τι θα θέλεις να πεις έτσι στους όσους μας παρακολουθούν τώρα? Εντάξει, όταν έρχεται η υγεία στο προσκήνιο, ναι, είναι πολύ δύσκολες μέρες να είσαι μακριά από την οικογένειά σου. Ευτυχώς είμαστε με τη Μαριάννα, τη σύντροφό μου, μια πολλά, πολύ καλή ομάδα. Παραμερίσαμε όσο γίνεται τους συναισθηματισμούς. Έχουμε ένα στόχο να γίνω καλά, να επιστρέψω στην οικογένειά μου. Και έτσι θέλω όλοι όσοι παλεύουν με οποιαδήποτε αρρώστια να το πιστέψουν, να δέχονται αγάπη και θα βγουν νικητές. Σίγουρα υπάρχουν και τα κάτω και τα πάνω. Βλέπουμε μόνο μπροστά και παλεύουμε μέχρι το τέλος. Έτσι, Φίλιππε, αισιοδοξία πάνω απ' όλα, καλή ψυχολογία. Και την ίδια ώρα, ας αναλογιστούμε όλο πόσα ποταπά είναι κάποια πράγματα, πόσο ασήμαντα είναι όταν έχουμε να κάνουμε με υγεία. Τώρα λέω, όσα συζητάμε εδώ και στην Κύπρο κλπ. Πόσο ασήμαντα πραγματικά είναι όταν έχουμε να κάνουμε με την υγεία μας. Φίλιππε, σε ευχαριστούμε. Επικοινωνούμε το κάλεσμά σου για την έκθεση, για τις φωτογραφίες σου, για το street party, να πάει ο κόσμος να περάσει καλά. Και έτσι να ενισχύσει αυτή σου την προσπάθεια μαζί με τη θετική ενέργεια που σου στέλνουμε όλοι, να πάνε όλα καλά και σύντομα να είσαι εδώ και να είμαστε παρόντες και παρούσες, διαζώσεις εσύ προσωπικά να κάνεις τα εγγένεια της έκθεσής σου, μιας άλλης έκθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μας, σε χαιρετούμε.